Μετανοείτε! Μετανοείτε! Γιατί μετανοείτε, θα ρωτήσει κάποιος τώρα εύλογα, Γιάννη Ζάτση, που είσαι στη ρύθμιση του ήχου. Γιατί είμαστε πολύ λάθος που αναφέρουμε πρώτα τους εαυτούς μας και μετά αυτούς που βρίσκονται πίσω την κονσόλα και ανοίγουν τον ήχο για να ακουγόμαστε εμείς στον αέρα. Λοιπόν, ο Γιάννης Ζάτσης, ως καγκουρό του Λίμπερο, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Είναι ο Μπαλαντέρ. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12, βράδυ Τετάρτης, 13 του Μάρτη. Το φάγαμε και το μισό Μάρτη. Μάρτης, Δάρτης που λένε. Και βαδίζουμε ολοταχώς για το Πάσχα, διανύοντας ήδη την 40η. Γιάννη Ζάτση, νηστεύεις? Όχι, ούτε εγώ. Λοιπόν, γιατί μετανοείται? Γιατί έχει πέσει εδώ και κάτι ώρες. Σε άλλους έχει πέσει. Σε άλλους δεν είναι full functional, δηλαδή δεν είναι σε πλήρη λειτουργία. Το Facebook και το Instagram, δηλαδή τα δύο πιο δημοφιλή social media της εποχής μας. Και επικρατεί ένας μίνι πανικός, θα λέγαμε. Στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτά τα βγάζει ο Παπαδόπουλος από το κεφάλι του. Καλές μου φίλες, καλοί μου φίλοι. Γιατί έχουν γραφτεί άρθρα, θα τα έχετε δει κι εσείς. Θα έχετε προσπαθήσει σίγουρα να ανεβάσετε κάποιο story και δεν τα καταφέρατε. Όπως προσπάθησα κι εγώ, ας πούμε, πριν καμιά ώρα. Καθόμουν στο γραφείο, βαριόμουν να γράψω φυσικά. Και λέω, θα ανεβάσω ένα story, Γιάννη Ζάτση, για να περάσει η ώρα. Λοιπόν, αλλά μάταια. Γιατί έχει πρόβλημα το Instagram, έχει πρόβλημα το Facebook και είναι λίγο, δεν είναι πολύ functional. Να μιλήσουμε έτσι και λίγο αγγλικά. Συγγνώμη για τα παιδιά στη Σταυρούπολη και στην Πολύχνη που δεν με καταλαβαίνουν. Εντάξει, και στη Νεάπολη που τα αγαπάμε βέβαια και έχουμε και φίλους εκεί πέρα στα δυτικά. Και τους στέλνουμε και τους χαιρετισμούς μας κιόλας. Δηλαδή δεν μπορείς να στείλεις μια φωτογραφία μέσω Facebook. Δεν μπορείς να στείλεις ένα ηχητικό μήνυμα μέσω Facebook. Δεν μπορείς να κάνεις μία ανάρτηση στο Instagram ή στο Facebook επίσης. Μπορείς να μιλήσεις και να στείλεις μηνύματα γραπτός, δεν μπορείς όμως να κάνεις όλα τα υπόλοιπα. Επικρατεί ένας πανικός και επειδή μιλάμε και για μια εποχή που ειδικά οι 15, αν και τα παιδιά πλέον έχουν κινητά τα 12, αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, από τα 15 ας βάλουμε μέχρι και 60 που χρησιμοποιούν social media, έχουν πανικοβληθεί, κρατάνε το κινητό στο χέρι και δεν ξέρουν τι να κάνουν με αυτό. Γιατί έτσι όλοι πλέον, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, τις περισσότερες ώρες της ημέρας είμαστε πάνω από ένα κινητό και ξαφνικά εδώ και 3 ώρες το απόγευμα σε Ευρώπη και Αμερική έχει καεί ο κόσμος, δεν μπορώ, λέει η άλλη, να μπω στο Instagram να ανεβάζω μια καινούρια μου φωτογραφία. Η τάδε Instagrammer, ας πούμε, με τους 120.000 followers, ας πούμε, εντάξει. Ή ο άλλος στο Facebook να στείλει ένα μήνυμα. Ερεμήστε, παιδιά, θα το παρακολουθούμε το ζήτημα και θα ενημερώνουμε. Λοιπόν, ίσως μας κάνει και καλό να ξεκολλήσουμε λίγο από τα κινητά μας. Έχουμε και Champions League, βέβαια. Είναι και αυτό μια πολύ βασική λεπτομέρεια, εντάξει. Και πολύ δυνατό παιχνίδι το οποίο διεξάγεται στην Allianz Arena. Εκεί κάποτε που ο Άρης Ντούσαν Μπάγεβιτς έφαγε 6. Τα θυμόμαστε και αυτά. Τι έγινε? Γκολ Μπαρτσελόνα, μου λέει ο Γιάννης Ζάτσης, 1-0 την Λιόν. Μπράβο, Γιάννη. Ποιος το βάλε? Ο Μέση με πέναλτι. Πάλι με πέναλτι. Λοιπόν, 0-0 το πρώτο παιχνίδι, θυμίζω, στην Γαλλία. 0-0 είχε λήξει και το παιχνίδι στο Anfield, ανάμεσα στη Λίβερπουλ και στην Μπάγερ Μονάχου του Νίκο Κόβατς. Η Ertz Sports έχει δηλώσει του Κόβατς για το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολύ ωραία, επίκαιρη, μέσα στο κλίμα. Λοιπόν, εμείς φυσικά είμαστε με την Μπάγερ. Όχι τώρα επειδή παίζει από την άλλη Λίβερπουλ. Εντάξει. Εμένα η γιαγιά μου, ρε φίλε, είχε φύγει μετανάστρια τη δεκαετία του 70 στη Γερμανία. Τόσα χρόνια Μπάγερ έγινε. Μου είχε φέρει και κασόλη Μπάγερ. Εγώ βέβαια ψιλοντορτμουνίζω. Δεν ακούστηκε πολύ ωραία αυτό. Είμαι φαν της Ντόρτμουντ. Εντάξει. Κόψτο. Αλλά εντάξει τώρα, επειδή ήταν και η γιαγιά εκεί και ο παππούς, okay, δουλεύανε και στο εργοστάσιο του BMW. Περνούσε η γιαγιά καπό, κύρα Κατερίνα, βέβαια, πάνω στο θρυλικό μελάδι Κιλκής. Δεν ακούει ποτέ σίγουρα, κοιμάται στάνταρ. Λοιπόν, και έχω βέβαια και μια άλλη θεία, που λέγαμε για Instagram και τα λοιπά, ας πούμε. Τη θεία της Σούλα. Δεν είναι ακριβώς θεία δικιά μου, Ιωάννη. Είναι θεία του πατέρα μου. Και οι ξαδέλφες μου τις κάνανε Instagram στα 77-78 και το δουλεύει. Η θεία Ισούλα, βέβαια, πολύ δυνατή, μεγάλη μορφή. Βέβαια. Και ο Θεοσοφάνης, εξαιρετικός.
Λοιπόν, έχουμε γκολ στην Championship, Birmingham Millwall 0-2. Στο στοίχημα θα ενημερώνουμε για τα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Το ενδιαφέρον φυσικά επικεντρώνεται σε εμάς του Champions League. Είπαμε Μπαρτσελόνα 1-0 με πέναλτι του Μέση. Άμα βάλει γκολ η Λιόν περνάει αυτή. 0-0 στο Μόναχο ανάμεσα σε Bayern και Liverpool. Αν μείνει το σκορ έτσι πάμε παράταση. Ελπίζουμε να μην μείνει έτσι και να μην πάμε παράταση. Γκολ West Brom 1-0 του Σουόνσι. Σε μια μέρα που γενικότερα από αθλητικής πλευράς μας έδωσε κάποια πραγματάκια. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Η ταλαιπωρία αυτή με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε. Νίκησε μεν την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, αλλιώς στον Νίκος Γκάλης, αλλά αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Basketball Champions League και έτσι ο Νίκος Μοσχοβίτης δεν θα λείψει άλλες φορές, μεσοβδόμαδα, δεν θα φάει τα βράδια του για να ασχολείται με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και θα περιοριστεί στην Ελλάδα υποχρεώσεις του δικεφάλου που αγωνίζεται στην ΠΑΟΚ Sports Arena. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Άμα θέλετε και έχετε διάθεση να βγείτε στον αέρα της πόλης, ρε παιδιά, ανοιχτές είναι και γράμμες, εδώ είμαστε, εντάξει. Στηρίζουμε άλλωστε μπλε φιλές, άνθρωπους που δουλεύουν έξω της εργατιάς, δύσκολες ώρες που δουλεύουν, βάρβαρες, σαν αυτές που δουλεύουμε και εμείς τώρα. Είστε δικοί μας άνθρωποι και είμαστε δικοί σας άνθρωποι. Να το ξέρετε, όχι σε κάτι άλλου, του καναπεδάκιδε Γιάννη Ζάτση που κάθεται τώρα ωραία, να χτυπήσω. Α πούμε έτσι, ο άλλο να πούμε στην Καλαμαριά. Εντάξει. Ή άλλο στο Βαθύλακο, α πούμε τώρα, που έχει βάλει και εκείνη την κακιά κίτρινη φανέλα που έχει τη Λίβερπουλ Τσαλτίδη. Δεν έχει την κόκκινη, έχει την κίτρινη. Τώρα θα μου πει λόγω Άρη. Okay. Αλλά αυτό είναι Αριανό και άλλοι Αριανοί βέβαια, και άλλοι μου ιδεάτε μου, που υποστηρίζουν, ρε φίλε, μια ομάδα που έχει σήμα του πουλί. Είναι δυνατόν να υποστηρίζει μια ομάδα που έχει σήμα του πουλί. Και την ίδια ώρα, εντός των συνόρων, λες τα δικά σου και τα περισσότερα σωστά. Και δεν αναφέρω μόνο στον Χρήστο, θα αναφέρω και σε άλλους. Για μια άλλη ομάδα που έχει σήμα του πουλί. Και όπως έλεγε και η αδελφή του Κωνσταντάρα σε μια ταινία, κάποτε ήμουν πουλί και με αγαπούσανε πολύ. Γιάννη Ζάτση. Λοιπόν, δεν έχει λοιπόν λογική, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορείς να υποστηρίζεις μια ομάδα που έχει το πουλί και εσύ καταφέρεσαι εναντίον ενός άλλου πουλιού. Μια ομάδα που έχει σήμα το πουλί, για να είμαστε και κόσμοι, γιατί έχουμε και ένα επίπεδο σε εκπομπή. Αυτά εντός των συνόρων. Εσείς λοιπόν που κάθεστε στον καναπέ σας, σας θέλουμε, αλλά σας ζηλεύουμε. Άρα αυτός τώρα έχει παραγγείλει μπύρα, έχει πάρει και καμιά πίτσα ο άλλος, να πούμε, κανένα σουβλάκι, κανένα τέτοιο κτλ. Κάντε, βλέπει Bayer Liverpool. Εντάξει, εγώ και εσύ εδώ πέρα, μέχρι τις 12 εδώ πέρα, βαράμε γκασμά να πούμε. Μπάτε, κατάλαβες. Λέγαμε τελείως η περσίνη σεζόν, θα γλιτώσουμε από το βραδινά. Αλλά λέει Τσαλτίδης, θα κάνεις και φέτος. Εντάξει. Με συνέδεσε βέβαια ξανά με το ραδιοφωνικό μου τέρι, το οποίο λείπει βέβαια απόψε. Okay. Είναι μια άλλη υπόθεση. Δεν μου είπε ότι δεν θα έρθει. Δεν μου είπε βέβαια ότι θα έρθει κιόλας. Έχουμε ένα μήνυμα. Το οποίο δεν έχει να κάνει με την εκπομπή. Πολύ ωραία. Δεν μου είπε λοιπόν ότι δεν θα έρθει. Δεν μου είπε ότι θα έρθει. Είναι λίγο φλού η κατάσταση. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να κάνει σκασιά μετά, αν κινείται στο κέντρο και αν εργαζότανε στο κέντρο της πόλης. Αν εργαζότανε από την οικία του, τον βλέπω χλωμό έως δύσκολο. Σε αυτή την περίπτωση θα τον φιλοξενήσουμε ραδιοφωνικά. Ραδιοφωνικά σίγουρα θα τον φιλοξενήσουμε. Θα τον φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά, τον καλό φίλο και συνάδελφο, για να μας πει τι έγινε στο ΆΚΑ ή αλλιώς Νίκος Γκάλης, όπως είναι γνωστό. Με το ποδήλατο είσαι φίλε πάλι σήμερα. Ντυμένος καλά, γολουπούμε. Δεν είχε πολύ κρύο. Εγώ βγήκα σήμερα με το κοντομάνικο να με βλέπεις. Εντάξει. Έχω αρχίσει να δουλεύω κοντομάνικο εδώ και μια εβδομάδα. Αλλά εγώ με πες με τα μάξι, εσύ με το ποδήλατο. Οκ. Okay. Ναι. Και τις τελευταίες δύο μέρες έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά έβαλα το κοντομάνικο, έβαλα και το αμάνικο από πάνω. Έχω και τον μπουφάν μέσα σε περίπτωση ανάγκης. Μπορεί τώρα το βράδυ, ας πούμε, που θα φύγουμε 12 ώρα, είναι μια περίπτωση ανάγκης. Και γυρνούσα λίγο στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι, που πήγα σε γνωστό μπεργκεράδικο της περιοχής του κέντρου για να γευματίσω. Και έβλεπα τον κόσμο με τα μπουφάν. Άλλες έβλεπα με τις γούνες. Και εγώ γυρνούσα με το κοντομάνικο. Και έπιασα 2-3 κεφάλια να γυρνάνε και να με βλέπουν και να λένε: αυτός τώρα, ρε φίλε, με τον κοντομάνικο τι θέλει. Αλλά δεν κρύωνα, δεν ότι ζεσθενόμουν κιόλας. Ένιωθα λίγο να με γδέρνει, αλλά ήταν πολύ απαλό και υποφερτό. Δηλαδή δεν έλεγα ότι κρυώνω. Ας που λένε ότι κάνει καλό, ρε φίλε, το κρύο στο δέρμα. Μερικές φορές. Και από εδώ προς 38,5 πυρετό. Έλα, Χρήσανθε, δεν μπορώ να έρθω στην εκπομπή.
Γιατί έχω 38,5 πυρετό. Να μην φορώ σκοτωμάνικο και να ερχόσουνα. Θα πει ο καλός φίλος και συνάδελφος επίσης. Εντάξει. Αυτός που σέβεται κάποια πράγματα. Άλλοι δεν σέβονται. Να το ξέρεις. Δεν μπορώ να πω ποιοι. Λοιπόν, παραμένει το 0-0 στην Allianz Arena. Η Bayern μπροστά. Το σουτ. Ωρε φίλε. Η Liverpool. Liverpool. Παραπλανήθηκε γιατί τέτοια στολή είχε και η Bayern. Και μου λέει λίγο στα χαμένα. Liverpool καλή φάση. Ωραίο σουτ του Φιρμίνιο. Πέρασε λίγο έξω. Πάλι η Liverpool μπροστά που παίρνει την μπάλα. Χάνει τώρα την Bayern που βγαίνει στην κόντρα. Για να δούμε την Bayern. Πάμε παλικάρια. Ποτέ κλέβει η Liverpool. Πάνω κάτω η μπάλα. Έχει ικανοποιητικό ρυθμό το μάτς μέχρι στιγμής. Γκολ δεν έχει. Είναι λίγο φοβάτο Γιάννη στο θεριό και το θεριό το Γιάννη βέβαια. Γιατί κάθε γκολ μετράει αυτή τη στιγμή μετά το 0-0 του Anfield. Φαβορί δεν υπάρχει. Η Liverpool πάντως αν προκριθεί απόψε θα γίνει η τέταρτη αγγλική ομάδα που θα το καταφέρει για το Champions League. Αφού θυμίζω έχει προκριθεί ήδη η Tottenham κόντρα στην Dortmund. Η Manchester United, μεγαλύτερη ομάδα του νησιού, κόντρα στην Paris Saint-Germain. Και η Manchester City, που μάλλον έχει ξεχάσει τον όρο του Fair Play και σκόρπισε με 7-0 χθες τη Σάλκε. Για να περάσει και αυτή στα προμητελικά της διοργάνωσης. Αφού ολοκληρωθούν και τα αποψινά παιχνίδια, θα γίνει κλήρωση. Η Liverpool μπροστά, το σουτ το βάλε. Με τον Μανέ 0-1 η Liverpool. Σάντιο Μάνε στο 26. Αν ακούσατε μια φωνή από το βάθος, αυτή ήταν του ηχολήπτη μας, του Γιάννη Τζάτσι. Γεια σου Γιάννη, αδελφέ μου. Λοιπόν, έχει σηκώσει τα χέρια, πανηγυρίζει. Γεννημένος στο Λίβερπουλ, στις στοχογειτονιές, ακούγοντας τους Beatles. Ο Νόιερ εδώ πέρα έχει κάνει εγκληματική έξοδο. Ωραία κατέβασε ο Μανέ και κράτησε την μπάλα. Και ωραίο γύρισμα με το αριστερό, το σουτ σε κενή αιστεία. Καθαρά ευθύνη του Νόιερ το γκολ της Λίβερπουλ. Ενώ είναι κλεισμένος ο Μανέ εκεί από δύο παίκτες Μπάγκερν, ο Νόιερ κάνει την απίστευτα εκνευριστική χαζομάρα να βγει. Έχει αυτή την τάση, δεν χρειαζόταν τώρα. Δώρο έκανε τον γκολ στη Λίβερπουλ για να πάρει το προβάδισμα 0-1. Πλέον η Μπάγκερν θέλει 2 για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Άρα έχουμε γκολ και στα δύο παιχνίδια της απόψινής βραδιάς. Με το 1-0 της Μπαρτσελόνα με το πέναλτι του Μέση. Με το δώρο του Νόιερ στην Λίβερπουλ που πήρε το προβάδισμα με τον Σάντιο Μάνε. Όπως τον προφέρουν οι συνάδελφοι στην Αγγλία και στο Sky Sports. Και με αυτό τον γκολ Γιάννη Τζάτσι ετοιμάσε το πρώτο break το απόψινό. Για να βάλουμε λίγο και ένα φρένο στην λογοδιάρεια που μας έπιασε. Ήδη σου έκανα να πεις 800 καφέδες μέσα στη μέρα. Τα έχει αυτά. Λοιπόν, η επίρρη της καφείνης. Θα πάμε στο διάλειμμα και ξεχνάτε μαζί μας και απόψε Stoiximan και Stoiximan.gr, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία online. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή online. Τι ήταν αυτό? Online. Εσύ φταίς που έχεις έρθει με την προφορά από την Αυστραλία και με χαλάς. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή τη Stoiximan στο κινητό σας ή στο τάμπλετ σας μέσα σε 2 λεπτά. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Παίζετε ανατροπή Bayern στο live. Θα έχει καλή απόδοση πλέον και πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα του Μονάχου. Και πάτε ταμείο αν ξυπνήσει η ομάδα του Μονάχου που τώρα έχει την μπάλα τα αριστερά με τον Αλάμπα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Και αν απορείτε γιατί χειροκροτάμε, είναι για το 1-1 της Bayern Μονάχου. Μόλις τώρα ισοφάρισαν οι Βαβαροί. Τι offside ρε, απευθύνεσαι αμέσως offside. Απευθύνεσαι offside. Αυτό γκολ ρε φίλε. Δυνάμωσε λίγο τα ακουστικά μου. Κάτσε η σέντρα. Αυτό γκολ. Με το 32 ποιος είναι ο Ματίπ. Πω δεν στρίβεις αδελφέ. Δυνάμωσε λίγο τα ακουστικά μου Γιάννη. Δυνάμωσε το 2. Έλα λίγο ακόμα. Εκεί καλά είναι. Ωραία. 1-1 λοιπόν ισοφαρίζει η Bayern München. Με το αυτογκόλ του Joao Matip. Του άλλοτε παίχτη της Σάλκη που έφεγε 7 χθες από τη Manchester City. 1-1. Στο 31ο λεπτό και αν πετύχει Bayern ένα ακόμα περνάει στην επόμενη φάση. Για να το δώσω λίγο πιο απλά. Αν βγει ισοπαλία το μάτς με οποιοδήποτε σκορ περνάει η Liverpool. Άρα ο μόνος τρόπος για να πέρασει η Bayern είναι να κερδίσει και πετυχαίνει ένα γκολ ισοφαρίζοντας σε ένα καλό χρονικά σημείο λίγο πριν το ημίχρονο.
γκολ που της δίνει η ψυχολογία και ελπίζουμε να της δώσει την απαιτούμενη ψυχολογία για να πετύχει ένα δεύτερο Γιάννη Ζάτση και να περάσει την επόμενη φάση. Όπως έχετε καταλάβει, ο αποψινός Μπαλαντέρ είναι παραγωγός εναντίον ηχολήπτη. Δύο η Μπάρτσα. Μπράβο, Γιάννη Ζάτση, γι' αυτό είσαι εδώ πέρα. 2-0 η Μπαρτσελόνα, βεβαίως. Καθαρίζει σιγά-σιγά με τη Λιόν με το γκολ του Φιλίπη Κουτίου. Στο 31, στο 18, θυμίζω, Μέση με πέναλτι έκανε το 1-0. Στο 31, ο Βραζιλιάνος διπλασιάζει τα τέρματα των Καταλανών και τελειώνει η Λιόν σιγά-σιγά, νομίζω. Με την παρουσία της και την πορεία της στο φετινό Champions League. Στην Championship QPR Rotherham έχουμε μίχρονα πρώτα απ' όλα παντού. QPR Rotherham 0-0, Middlesbrough Preston 1-0, Birmingham Millwall 0-2, Norwich Hull 2-1, Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη χάνει 1-2 από την Aston Villa, Derby Stoke 0-0 και West Brom Swansea 1-0. Στο 41 είναι το μοναδικό match που βρίσκεται σε εξέλιξη, τα υπόλοιπα είναι στο ημιχρόνιο. Λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε τίποτα άλλο από το κουπόνι του στοιχήματος. Κάτι Μάλτες τώρα και τέτοια, κάτι Κολομβίες, άμα θέλετε, πάρετε τηλέφωνο το Ζάτσι. 2-3-10-2-87-3-8 για να το ρωτήσετε τα αποτελέσματα. Είναι ανοιχτές οι γραμμές για όποιον έχει διάθεση να βγει και να κάνουμε ωραία κουβεντούλα ποδοσφαιρική. Μακρύζει τώρα τα αούα, να πούμε, βραδιάτικα, βράδια Τάρτη. Με έχει αφήσει και ο Μοσκοβίτης μόνο μου τελευταία φορά κάθεται και γράφει ότι αγνώρισαν ο Χάτσερ και ο Γκος. Εντάξει, λίγο χαλαρά να το πάμε. Είμαστε τώρα σε μια πιο μέσο εβδόμαδα. Έχουν πέσει λίγο οι ρυθμοί πριν ανέβουν ξανά όσο πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Έχει και Champions League, φτιάχνει και λίγο καιρό. Πλησιάζει η Άνοιξη, έρχεται και το Πάσχα. Μια χαρά. Εντάξει, άλλοι νηστεύετε, δεν την παλεύετε. Άλλοι δεν νηστεύετε, δεν σας νοιάζει και ιδιαίτερα. Εντάξει, εμείς ακόμα έχουμε μέρες για να νηστέψουμε. Ο Γιάννης Ζάτσης εδώ πέρα, να πούμε, ο άθεος δεν νηστεύει καν. Τίποτα. Ούτε μεγάλες εβδομάδες. Τίποτα. Ούτε μεγάλη εβδομάδα, φίλε. Ποτέ. Ασχολείσαι με το κόνσεπτ της θρησκείας, όχι ιδιαίτερα. Δεν σε έψησε ποτέ, είναι η αλήθεια, σαν project. Εντάξει, οκ. Καθένας φίλε και δικαίωμα να κάνει τι θέλει. Δεν θα σε κρίνω εγώ αν είσαι άθεος ή όχι. Όποιος πιστεύει, πιστεύει. Όποιος δεν πιστεύει, δεν πιστεύει. Είναι τα σκέτα, τα πράγματα είναι απλά. Όπως είναι απλή και η φάση της Bayern τώρα που θα πάρει φάουλ. Τι έγινε, σταματάει η φάση. Ο Χάμες Ροντρίγκες είναι πεσμένος κάτω. Είμαστε στο 43. Ποιος έχει κερδίσει φάουλ είναι το θέμα. Είναι σίγουρα φάουλ για κάρτα πάνω στον Ροντρίγκες. Είναι για τη φάση ο Λεβαντόφσκι έχει την μπάλα. Ναι. Καρτάρα είναι, όχι κάρτα. Για να δω. Βρήκε λίγο την μπάλα, αλλά... κομμάτι από τον αγωνιστικό χώρο βγήκε. Και η κίτρινη στον παίχτη της Λίβερπουλ. Στο Φαμπίνιο νομίζω είναι η κάρτα. Και φάουλ σε πολύ καλή θέση για την Bayern Μονάχου λίγο πριν την ανάπαυλο του ημιχρόνου. Πάμε Bayern στο 43, η κίτρινη σωστά στο Φαμπίνιο για το tackling που έκανε από πίσω στον Χάμες Ροδρίγες. Στην κατάμεση Ελιάνζαρ είναι από ό,τι βλέπω, χαμός γίνεται. Για να δούμε το φάουλ με τον Αλάμπα στην εκτέλεση, μόνος του πάνω την μπάλα ο αυστριακός μπακ της Bayern. Για να δούμε, κορυφώνει τη αγωνία, έτοιμος ο Άλισον, έχει στήσει και το τείχος. Θα το φας, αδελφέ, δεν πειράζει. Είναι πολύ μακριά βέβαια για απευθείας, αλλά για τα πόδια του Αλάμπα μπορεί υπό προϋποθέσεις να γίνει κάτι. Αλάμπα παίρνει φόρα, εκτελεί. Ο Άλισον το βγάζει. Όχι απλά το βγάζει. Μπλοκάρει κιόλα στην μπάλα. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας της Λίβερπουλ. Συνεχίζει να έχει πρόβλημα και το Instagram και το Facebook, ενημερώνω. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι νεότερο εσείς. Story δεν μπορούμε να ανεβάσουμε. Με τα βίας μιλάμε με τους γνωστούς μας στα social media. Υπάρχει ένα θεματάκι εδώ και κάποιες ώρες παγκοσμίως όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Υπομονή, παιδιά, πέστε να κοιμηθείτε. Μέχρι αύριο το πρωί πιστεύω ότι το ζήτημα θα έχει λυθεί. Παραμένει το 1-1 λοιπόν στην Allianz Arena. Η Bayer πάλι μπροστά. Για να δούμε. Πάσιμο στα αριστερά. Ο Ριμπερί πρέπει να είναι, γιατί είναι λίγο μαγκατιλό. Ριμπερί, η σέντρα. Δεύτερο δοκάρι. Κανένα. Κακή η σέντρα. Και η Λίβερπουλ τώρα τα αριστερά με τον Ρόμπερτσον να ανεβαίνει. Κλέβει η Μπάγερ που έχει πάρει ψυχολογία εμφανέστατα μετά από τον γκολ. Κάθετη για τον Λεβαντόφσκι. Δεν είναι offside. Βάλτο! 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 Όχι, ρε φίλε. Πω, πω, μεγάλο.
μεγάλη ευκαιρία για την Bayern. Τι ακούγεται τα ακουστικά, ρε φίλε. Τι ακούγεται από τα ακουστικά. Κάποιος μιλάει. Εκτός αν άρχισε να ακούω φωνές. Στο κατώφλι του 30. Ξαφνικά τώρα με βάλεις να ακούω και φωνές. Πω, μεγάλη ευκαιρία, χάσει η Bayern. Φοβερή η πάσα στην πλάτη της άμυνας για τον Λεβαντόφσκι που πέρασε και τον Άλισον, αλλά του φύγε πάρα πολύ η μπάλα και πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι της Λίβερπουλ. Τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Μονάχου. Ζαλίζει η Μπαρτσελόνα, μου λέει φίλος τώρα που παρακολουθεί το παιχνίδι στο εξωτικό Ηράκλειο. Για δώσω λίγο το χαλί, Γιάννη. Τζονί, δώσε λίγο το χαλί, φιλαράκι μου. Δώσε λίγο το χαλί. Λίγο έμενε για τα ημίχρονα. Διαχειριστήκαμε και ένα ζητηματάκι off-air. Η Μπάγκερ είναι πάλι μπροστά, σταματάει όμως η φάση. Ημίχρονο στην Allianz Arena. Μπάγκερ Μονάχου, Λίβερπουλ 1-1. Προηγήθηκε η Λίβερπουλ με τον Σάντιο Μάνε στο 26ο λεπτό. Μετά από τραγικό λάθος του Νόιερ. Και ισοφάρισε η Μπάγκερ με το αυτογκόλ του Ματίπ στο 39 από παράλληλη πάσα που έγινε τα δεξιά για τον Λεβαντόφσκι. Ήταν η μοιραία ο Ματίπ για την ομάδα του, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Άλισον και έχει διαμορφώσει το 1-1 του ημιχρόνου. Ημίχρονο θα έχουμε σε δευτερόλεπτα και στο Καμπ Νου. Είμαστε στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Μπαρτσελόνα Λιόν 2-0. Εκεί νομίζω ότι έχουν τελειώσει όλα. Δεν μπορεί Λιόν να βάλει τώρα δύο γκολ στην Μπάγκερν και στην Μπαρτσελόνα και δύο να τις βάλει. Η Μπαρτσελόνα θα βάλει άλλα δύο από πάνω για να σιγουρέψει την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης ως η μόνη ισπανική ομάδα νομίζω που συνεχίζει στο Champions League, αφού η Ρεάλ αποκλείστηκε, η Ατλέτικο αποκλείστηκε και αυτή. Εντάξει, μετά τον Νίκο Λαζαρίδη την απέκλεισε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, να τα λέμε αυτά. Άλλοι έχουν τα πρωτεία στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι αρκετά χρόνια βέβαια, αλλά έχουν τα πρωτεία. Εντάξει, όταν τα έκανε αυτά ο Λαζαρίδης, ο Ρονάλντο ακόμα έκανε τα πρώτα του βήματα δειλά-δειλά στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ημίχρονο και στο Καμπ Νου. Τι γίνεται, 4 λεπτά, όχι, συνεχίζει το παιχνίδι. 4 λεπτά, καθυστερήσει κάτι ο άλλος ο άρρωστος. Μάλιστα. Λοιπόν, στην Ελλάδα, για να πάμε λίγο και στα Ενελλάδη, για τα Λάιζερ. Α, για να δούμε το άλλο. Ναι, οκ. Okay. Μας έχει βάλει ο Ζάτσης τώρα εδώ πέρα, Μπαρτσελόνα Λιόν. Μάλιστα, που παίζεται ακόμα. 6 λεπτά καθυστερήσει, ο πρώτο ημίχρονο έχει δώσει άλλο. Πρέπει να έγινε κάτι χοντρό, είναι η αλήθεια. Πρέπει να μαλώσανε. Πρέπει να τραυματίστηκε κάποιο. Γιατί είδα ότι έγινε και μια αλλαγή για την Λιόν, κάπου στα μέσα του πρώτου ημίχρονου. Και μάλλον αυτό είναι ο λόγο που έχουμε και 6 λεπτά καθυστερήσει σε πρώτο ημίχρονο. Έχω να δω χρόνια. Αλλά το είδαμε και αυτό. Στο Champions League. 2-0, επαναλαμβάνω, η Μπαρτσελόνα. Στην Ελλάδα, από ό,τι διαβάζουμε, προχωράει η αναδιάρθρωση τελικά παρά τι φήμε που υπήρχαν τα τελευταία 24 ώρα ότι ενδεχομένως να μην προχωρήσει. Εντάξει, εμείς έχουμε πει εδώ πέρα ότι θα προχωρήσει κανονικά. Πρώτη εδώ. Θόδωρος Καρυπίδης, ωραία ανάρτηση στο Instagram. Πληρώνω ακριβά τα λάθη του παρελθόντος. Τι θέλει να πει όμως ο ποιητής και στην προκειμένη περίπτωση ο Θόδωρος Καρυπίδης. Δεν το ξέρει κανείς. Πόσο Καρυπίδης, ρε φίλε, όμως τώρα ανέβαζε story στο Instagram, ενώ το Instagram έχει θέμα. Στην Αθήνα δηλαδή δεν έχουν θέμα και έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Και μέσα παλεύουμε μια ώρα να ανεβάσουμε story. Τι να φτάρει. Λοιπόν, και συνεχίζουμε την αναδιάρθρωση που όπως διαβάζουμε στο Sport FM θα προχωρήσει κανονικά. Έγινε μια συνάντηση στην οποία κατέστη σαφές πως η τροπολογία που θα αφορά τη νέα δομή των πρωταθλημάτων από την επόμενη σεζόν, ίδρυση τη Super League 2, θα κατατεθεί στη Βουλή άμεσα με ένα οποιοδήποτε επόμενο νομοσχέδιο, αφού είναι έτοιμοι και όλα τα διαδικαστικά επιλύονται. Ωστόσο, για το τυπικό του πράγματος και για να μην μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η Πολιτεία και ο Υπουργός Αθλητισμού ενεργούν αυτοβούλως και παρεμβαίνουν στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, η ΕΠΟ θα αποστείλει στον Γιώργο Βασιλιάδη επιστολή, η οποία θα περιέχει ουσιαστικά την απόφαση που το ίδιο το ποδόσφαιρο έχει λάβει από το περασμένο καλοκαίρι. Τη μείωση των ομάδων της Super League σε 14, το πώς θα πέσουν και πώς θα ανέβουν σε όλες τις κατηγορίες και στη σημερινή γάμα εθνική, την ίδρυση της Super League 2 και ούτω καθεξής. Με την επιστολή αυτή και την κατάσταση της τροπολογίας, το θέμα θα κλείσει όπως θα κλείσουν οριστικά και τα στόματα που δεν επιθυμούν καμία ουσιαστική πρόοδο, παρακοιτούν μόνο το μικροσυμφέρον τους. Ο αρθρογράφος εδώ πέρα, ο συντάκτης του ρεπορτάζ, φαντάζομαι ότι κάνει λόγο για ιδιοκτήτη γνωστής ομάδας της Ελλάδος, μεγάλης ομάδας της Ελλάδος, που ήθελε 16 ομάδες για να μην πέσουν προφανώς κάποιες άλλες, με τις οποίες δεν τηρεί καλές σχέσεις, Γιάννη Ζάτση, λέω εγώ τώρα. Τώρα κάποιος βγήκε και αναφέρει συγκεκριμένη ομάδα,
Θα του πω ότι όποιος έχει την ίγα μοιάζεται. Αλλά αυτό είναι πραγματικότητα. Ότι κάποιος πριν λίγες μέρες είπε ότι παιδιά να καλύψουμε τις 16. Γιατί? Γιατί σε αυτές που πέφτουν είναι και δύο ομάδες με τις οποίες έχουμε καλές σχέσεις εμείς ως οργανισμός, νέο και κουλουπού. Και δεν περνάμε και πολύ δύσκολο να παίζουμε μαζί τους. Είναι πραγματικότητα. Και έχουμε καλές σχέσεις. Και δεν θέλω να πέσουμε, αλλά η αναδιάρθρωση θα προχωρήσει, οι ομάδες θα μειωθούν. Σύλλογοι που επιβιώσανε για αρκετά χρόνια, ένας, ο άλλος δεν θα επιβιώσει τελικά τόσο πολύ στην πρώτη κατηγορία. Με συγκεκριμένους τρόπους θα πάρουν την άγουσα για τα αποδυτήρια ή στην προκειμένη περίπτωση την Β' Εθνική και η ζωή συνεχίζεται. Πάντως πέρα την πλάκα, νομίζω ότι η αναδιάρθρωση αυτή για καλό θα γίνει και για την πρώτη κατηγορία και για τη δεύτερη κατηγορία, γιατί τα λεφτά θα είναι πολλά περισσότερα. Θυμίζω ότι ημίχρονο και στο Καμπνού μετά από 810 καθυστερήσεις στην Μπαρτσελόνα Λίον 2-0, τα λεφτά θα πολλά περισσότερα, θα αυξηθεί η εμπορικότητα του προϊόντος, θεωρώ, και θα μειωθούν, νομίζω κατά πολύ, τα φαινόμενα χειραγώγησης, δεν λέω ότι θα εξελιχθούν, εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε, από τη στιγμή που θα υπάρχουν πολλά περισσότερα έσοδα για τις ομάδες. Άλλες ομάδες έχουν χρηματοδότες με μικρή τσέπη, άλλες έχουν με μεγαλύτερη τσέπη, αλλά το εξτρά χρήμα είναι πάντα καλοδεχούμενο. Και αυτό τα βλέπουμε κυρίως στη Β' Εθνική. Καλώς στην Α, κάποιοι είναι παναγίτσες. Okay, εντάξει. Αλλά φαίνεται ότι είναι ένα καλό project γενικότερα. Τώρα θα το δούμε και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Γιατί στη θεωρία όλα καλά είναι. Το θέμα είναι πώς θα αποδώσει στην πράξη αυτό το οποίο έχει σχεδιάσει από το περασμένο καλοκαίρι ο Γιώργος Βασιλιάδης, και όπως φαίνεται θα υλοποιηθεί από την επόμενη σεζόν, αφού άμεσα, όπως λένε τα ρεπορτάζ, θα περάσει και τροπολογία στη Βουλή με οποιοδήποτε νομοσχέδιο. Αγία ένα νομοσχέδιο για τις Πάπιες, για παράδειγμα στη Λίμνη Κερκίνη, και θα περάσει και το νομοσχέδιο. Και θα περάσει και αυτή η πρόταση για την αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων. Για δώσω λίγο πάλι το χαλί Γιάννη Ζάτση. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα, επειδή έχουμε ανοιχτό στο στούντιο το Ert Sports, το οποίο δείχνει επανάληψη ένα μάτς της Bayern με τη Wolfsburg, και κάνει το γύρο του διαδικτύου από το απόγευμα αυτό το φοβερό περιστατικό που έγινε στην Ert, στην Αθήνα όμως, όχι στην Θεσσαλονίκη, που πιάστηκαν στα χέρια δύο δημοσιογράφοι του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ. Στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής, όπως είναι το κλισέ που χρησιμοποιείται όταν θέλει κάποιος να κάνει μία αναφορά στην κρατική τηλεόραση. Τι είπες, ε? Ποιοι? Ξέρω τα ονόματα. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω στον αέρα. Εγώ όταν τα άκουσα, δεν τους ξέρουν η αλήθεια. Δηλαδή δεν είναι από τα ονόματα που μπαίνουν στη βιτρίνα του αθλητικού της ΕΡΤ. Και από ό,τι διαβάζω, λέει ότι τεράστιο καυγάς, λέει, που έλαβε χώρα, λέει, στο αθλητικό τμήμα της ΕΡΤ, όπως φαίνεται, θα λήξει σε δικαστήρια, καθώς οι εμπλεκόμενοι έχουν ήδη μεταφερθεί με περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Τώρα μιλάμε για δύο άτομα που δουλεύουν ολικά χρόνια μαζί στο αθλητικό της ΕΡΤ και κατέληξαν στο τμήμα. Και έκαναν μήνυση ο ένας τον άλλον. Όλα ξεκίνησαν από συνηθισμένα στο αθλητικό κομμάτι πειράγματα μεταξύ δύο δημοσιογράφων. Η κατάσταση όμως δεν άρχισε να ξεφύγει. Ξέρω και τον λόγο που έγινε. Γιατί ο ένας δεν έπαιξε στο δελτίο το θέμα του άλλου. Αυτό μπορώ να το πω στον αέρα. Γιατί δεν το βλέπω να γράφεται. Λοιπόν, και η κατάσταση, λέει, ξέφυγε. Ένας εκ των δύο κατευθύνθηκε απειλητικά προς τον άλλον, καταλήγοντας να του ρίχνει μπουνιές με τις βομολογίες να μην έχουν τέλος. Τι ακούστηκε τώρα εκεί πέρα, το σπίτι σου, τη μανούλα σου. Λοιπόν, στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, εκτός από περιπολικό, έφτασε και ασθενοφόρο. Πολύ. Αυτά, ρε φίλε, δηλαδή, γιατί να μην γίνονται κάπου κοντά μας αυτά. Και για τις πρώτες βοήθειες στον χτυπημένο δημοσιογράφο, αλλά και τη μεταφορά του στον ιατροδικαστή, προκειμένου να υποβληθεί μήνυση στον συνάδελφό του. Τρομερά πράγματα. Και η υπόθεση και όλος ασυρμάς, για να μιλήσω έτσι λαϊκά και να καταλαβαίνω και τα παιδιά σαν δυτικά, τα φιλιά μας, έτσι, φίλοι μας εκεί, θα λυθεί στα δικαστήρια.
Γιατί δύο άνθρωποι άνω των 50, που καλά λεφτά βγάζουν, ρε φίλε, εντάξει, κρατική τηλεόραση, πέφτει τον πακύρι, ικανοποιητικά σε σχέση με ό,τι γίνεται γύρω μας εν 2019, κάθεσαν και μαλώσανε για τόσο γελίο λόγο. Γιατί? Γιατί δεν έπαιξε στο θέμα μου στο δελτίο ειδήσεων. Σαν τα μωρά. Δώσαμε ρεπορτάζ και για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, και αφού δώσαμε ρεπορτάζ και για αυτό το ζήτημα και εξελίχθηκε πολύ γιόλο η πρώτη ώρα της εκπομπής και νομίζω ότι έτσι σας αρέσει γιόλας, θα πάμε στο δεύτερο break και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα και εφόσον όλα πάνε καλά, θα έχουμε και τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Νίκο Δημοσκοπίδη να μιλήσουμε για μπάσκετ και όχι μόνο. Δεύτερη ώρα Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Ο Νίκος Λογοδιάρη Παπαδόπουλος απόψε στο μικρόφωνο. Μόνος του. Γιάννη Ζάτση στην ρύθμιση του ήχου. Έχουν ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα στο Champions League. 1-1 στο Μόναχο Μπάγκερν Λίβερπουλ. 2-0 στη Βαρκελόνη Μπαρτσελώνα Λιόν. Νίκος Μοσχοβίτης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Νίκο, καλησπέρα. Ενημερώνεις αυτό το κόσμο για το κανονικό Champions League που παίζεται. Εντάξει, εγώ αυτό το... προσπάθεια ελληνικής ομάδας αυτό... αυτή την ώρα που μιλάμε. Ο Προμηθέας πατρώνε, Δεν ενημερώνεις, είμαι σίγουρος. Βέβαια. Έχεις μπροστά σου κάποιο σκόρ να μπορώ να δω εγώ τώρα. Θα μπορώ να δω εγώ τώρα. 64-43 προηγεί η Τενερίφη. Και τι θέλει ο Προμηθέας? Ήταν μέχρι 12 πόντους, η νίκη. Ναι. Και χάνει 21. Λίγο δύσκολο. Αυτά τα πράγματα. Λίγο περίοδο. Λίγο σφιχτό, ναι, όντως. Και δικαιώνεσαι γιατί το έχεις προβλέψει. Δεν ξέρω τώρα από πλευράς διαιτησίας πώς είναι το match. Δεν έχω εικόνα κι εγώ, δυστυχώς. Ναι. Δεν βλέπω. Αλλά δεν αποκλείεται να περνάει ένα μίνι χειρουργείο, θα λέγαμε. Οκ, okay, αλλά παίζεται ακόμα. Η ομάδα του Μάγκη Γιατρά. Ναι. Να, control the rhythm. Εγώ αυτό το οποίο είπα ως σχόλιο, ρε φίλε, στο ξεκίνημα της εκπομπής είναι ότι τελείωσε αυτή η ταλαιπωρία επιτέλους να λύσει μεσοβδόμαδα. Αυτό το παραμύθι που έχει ξεκινήσει τον περασμένο Οκτώβριο. Mm-hmm. Εντάξει, ολοκληρώθηκε. Δεν ξέρω αν, για να το σοβαρέψουμε λίγο, λέμε ρε παιδί μου, γιατί ζητούσα λίγο με τον Τάσο μετά το τελείωσε το παιχνίδι, με ψηλά το κεφάλι ή να πάμε, ας πούμε, την άλλη πλευρά, ότι στο τέλος γράφει ότι αποκλείστηκες, ας πούμε. Καλά, κοίταξε, το ότι αποκλείστηκες δεν μπορεί να μην μένει στο τέλος. Όπως, ας πούμε, και στο τελικό του κυπέλλου δεν μπορεί να μην μένει ότι έχασες, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έκανες. Νομίζω ότι αυτό μένει στο τέλος και τα έχει φυσιολογικό, ναι, σε ένα σημείο, έτσι. Δηλαδή η ουσία είναι το αν πέρασες ή όχι, ή αν αποκλείθηκες ή όχι. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να περάσει. Εγώ νομίζω ότι σήμερα πραγματικά έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι όσον αφορά το κομμάτι της προετοιμασίας του, της συγκέντρωσής του, της τέλος πάντων δουλειάς που μπορούσε να κάνει για αυτό το μάτς. Αλλά δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί γιατί ήταν σε κακή μέρα επιθετικά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι εκεί στους 45-50 στις αρχές της περίοδου, αν ο ΠΑΟΚ ήταν σε μια νορμάλ κατάσταση, ή τέλος πάντων σε μια κατάσταση σαν αυτή που ήταν τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή στα συνεχόμενα παιχνίδια μέσα, νομίζω θα το παίρνει το μάτι και θα παίρνει και την πρόκληση. Εγώ μπαίνω στο ημίχρονο να δω τα στατιστικά και μου προξενήσαν έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση οι αριθμοί του Γκος και του Χάτσελ. Ναι, φυσιολογικό. Στο τέλος του αγώνα πάλι η εντύπωση που μπορεί να σου προξενήσει. Εντάξει, κοίταξε, είναι και αντίπαλος, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, και ο Γκος και ο Χάτσελ και στα δύο μάτ ουσιαστικά αποδείχθηκαν μοιραίοι για τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι τόσο μεγάλη πλέον η επιρροή του στο παιχνίδι, στην επίθεση, που όταν δεν είναι σε καλή μέρα και οι δύο δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να το πληρώσει. Ναι. Αλλά είναι και αντίπαλος. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, είχαν απέναντί τους τον Σαν Βρόφ, δηλαδή Τζάκη. Είχαν καλούς παίχτες απέναντί τους. Αλλά δεν στο μάτσο είναι μόνο αυτό. Που έπρεπε να βγουν μπροστά, να το πω, γιατί από αυτούς περιμένεις πολλά. Ή τουλάχιστον αν όχι και από τους δύο, έναν από τους δύο περιμένεις πολλά. Δεν. Δεν ξέρω αν ήταν για όλο το μάτς. Ο ΠΑΟΚ μέχρι την τέταρτη περίοδο το μάτς έχει πάει εξαιρετικά. Έχει εξουδετερώσει εντελώς την ΑΕΚ. Δεν της έχει αφήσει να παίρνει δεύτερες επιθέσεις. Δεν την έχει αφήσει να βρει ρυθμό. Σε αυτό φυσικά συμβάλλει και το γεγονός ότι ο Θείοντορ, που είναι αρκετά σημαντικός, πολύ σημαντικός για την ΑΕΚ όσον αφορά δημιουργία εκτέλεση, δεν είναι στο 100%. Οπότε δεν έχει πολλούς τρόπους η ΑΕΚ να δημιουργήσει. Και από τη στιγμή που της κόβει και το θετικό rebound, ουσιαστικά ζορίζεται πάρα πολύ στην επίθεση. Εκεί λοιπόν, στην τέταρτη περίοδο, αν ο ΠΑΟΚ έφτιαξε λίγο ρυθμό ο Γκος και ο Χάτσελ, και όταν λέω λίγο ρυθμό, δεν εννοώ να βάλουν 25 πόντους ο καθένας, ενώ
να βάλουν τα σούτα τα οποία δηλαδή ο Γκος, ας πούμε, τελείωσε το παιχνίδι με ένα στα 7 τρίποντα και αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, από τα 7 τρίποντα τα 5 ή τα 6 ήταν ελεύθερος. Εγώ δεν σου λέω να βάλεις και τα 5 και τα 6. Βάλε 2. Βάλε 3 στα 7. Ναι. Ωραία. 3 στα 7 ήταν 8 πόντι διαφορά. Καταλαβαίνεις. Αυτό λέω λοιπόν ότι μπορούσε και ένα τσαφ, δηλαδή σε ένα αγωνιστικό λεπτό μέσα, σε δύο επιθέσεις ρε παιδί μου, να το πω έτσι, να το φέρεις το μάτσο εκεί που θέλεις, γιατί την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ την εξουδετέρωσε σήμερα. Την άφησε εντελώς εκτός ρυθμού. Η ΑΕΚ γενικότερα, στο Τσάμπιονς δείχνει μια ομάδα η οποία μέχρι το σημερινό, αν δεν κάνω λάθος, το ρεκόρ της Champions League είναι 13-3, ήταν τρίτη σύντα φέτος στο Champions League. Έτσι. Ναι. Και έχει κερδίσει ομάδες οι οποίες, δηλαδή Χάπο Ιερουσαλήμ του Σάντα Μάιερ είναι από τα φαβορή φέτος. Ωραία, έχει κερδίσει δύο φορές την Μπάμπερ. Την Χάπο Ιερουσαλήμ την κέρδισε εκτός έδρας. Είναι ομάδα που έτσι γενικά θέλω να πω ότι το κίνητρο της συγκέντρωσης είναι πάντα πολύ ψηλή. Σήμερα λοιπόν ο Πάκο αυτά τα πράγματα τα μάθαρε. Πήρε 15 περισσότερα rebound από μια ΑΕΚ η οποία είναι από τις καλύτερες ομάδες στη διοργάνωση στα rebound. Πάκο πήρε 43 και έκπαιρε 28. Έκανε όμως 21 λάθη, τα οποία φυσικά δεν μπορούσε να μεταπληρώσει και συνδυασμό με την ημέρα τέλος πάντων του Γκος και του Χάτσερ, δεν κατάφερε να πάρει την νίκη. Νομίζω ότι βλέποντας λίγο το big picture, Νίκο Παπαδόπουλο, που ξέρεις αυτά και τα αναφέρεις, εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι πάω άξιο την πρόκριση στα δύο μάτια την ΑΕΚ. Δηλαδή, μπορεί να ακούγεται λίγο σκληρό, αλλά σου έχω πει πολλές φορές και το έχω πει και στην εκπομπή, ότι το μπάσκετ είναι πολύ πολύ δίκαιο άθλημα. Συνήθως 9,5 στις 10 φορές το μπάσκετ αποδίδει δικαιοσύνη. Και νομίζω ότι αυτό το ζευγάρι αποδόθηκε δικαιοσύνη. Δηλαδή υπήρχε μια ομάδα η οποία προετοιμάστηκε κανονικά για αυτά τα παιχνίδια. Οκ, είχε μια μέτρια εικόνα σήμερα, συμφωνώ, η ΑΕΚ. Προετοιμάστηκε κανονικά, μάζεσε πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, διάβασε τέλος πάντων τον αντίπαλο, έκλεισε τους καλούς τους παίκτες και όλα αυτά. Και υπήρχε μια ομάδα η οποία μέχρι το πρώτο παιχνίδι δεν ήξερε τι ξημερώνει ουσιαστικά. Λίγα 20 λεπτά από το πρώτο μάτς, δεν μπορούσε να το πληρώσει αυτό το πράγμα. Και όταν οι δύο πολύ σημαντικοί σου παίχτες, ρε παιδί μου, τέλος πάντων οι παίχτες που είναι τα βαρόμετρα στην απόδοση, ειδικά στην επίθεση, δεν ήξεραν αν θα γυρίσουν να δεν πληρωθούν. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα τους αφήνει να επηρεάσουν. Δεν γίνεται. Εγώ άμα θα πω σε δικασία να είμαι σε μια δουλειά και να πω αν δεν πληρώσει αυτό το μήνα, δεν θα ξαναπάω. Ναι. Έτσι. Ακόμα και αν πληρωθώ αυτό το μήνα, το μυαλό μου δεν έχει χαλάσει. Προφανώς και δεν λέω ότι για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ φταίει ο Γκος και ο Χάτσερ. Έτσι. Εννοείται δεν φταίνει οι δύο Αμερικανοί. Θα σου αντιπαραθέσω εγώ όμως, ας πούμε, κάτι άλλο που μου έχει πει ποδοσφαιριστής. Σε παρόμοια κατάσταση, πριν λίγα χρόνια, ότι όταν μπαίνεις μέσα το ξεχνάς. Δηλαδή, 100%. Συμφωνώ. Είναι πώς το διαχειρίζει ο καθένας μέσα στο μυαλό του. Πολύ ωραία. Αυτό όμως γίνεται όταν έχεις. Δεν προλαβαίνει το μυαλό σου να φύγει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είχε θέματα, έχει θέματα όλη τη σεζόν. Έτσι, ναι. Δεν τα έχει τώρα. Έτσι. Όταν λοιπόν, πριν τη διακοπή μετά το τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, είχε συνεχόμενα παιχνίδια, το μυαλό σου δεν μπορούσε να φύγει, γιατί τόσο τα παιχνίδια, οι προπονήσεις, οι αγώνες και όλα αυτά, που το μυαλό σου δεν έφευγε. Όταν ήρθε λοιπόν διακοπή, που πήγες στις ΗΠΑ, κάθισες μια εβδομάδα, ωραία, έχεις άλλη μια εβδομάδα μετά για να ξαναγίνει παιχνίδι, το μυαλό σου έφυγε. Και εντάξει, δεν είναι και τίποτα πιτσιρίγια και τίποτα φιλταράδες ο Γκος και ο Χάτσερ. Έτσι. Είναι παίκτες οι οποίοι βασίζονται στην ποιότητα και το ταλέντο τους. Έτσι, ο Γκος είναι 36 χρονών. Και το κορμί τους δεν είναι τόσο εύκολο να επανέλθει όταν προέρχεται μια αποχή ουσιαστικά δύο εβδομάδων. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και όταν εντοπίζεις τον φαραγό και την κίνη, τη δουλειά σου μπορείς να την κάνεις. Είτε έτσι τελειώς. Όταν εντοπίζεις την ΑΕΚ όμως, έχεις πρόβλημα. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Έτσι. Αυτό πλήρωσε ο ΠΑΟ. Το γεγονός ότι πριν να ξεκινήσει αυτή η σειρά με την ΑΕΚ, ουσιαστικά δεν ήξερε τι του ξημερώνει. Έτσι. Και δεν μπορούσε όλο αυτό να τον αφήσει ανεπηρέαστο, δεν μπορούσε όλο αυτό να μην του βγει όταν αντιμετωπίζει ένα τέτοιο αντίπαλο. Έτσι. Και έτσι ήρθε ο αποκλεισμός. Ο οποίος στα δικά μου τα μάτια είναι φυσιολογικός. Γι' αυτό λέω και ότι είναι δίκαιο. Είναι φυσιολογικός και γιατί η ΑΕΚ είναι πιο ποιοτική, πιο ακριβή. Είναι ένα από τα φαβορί για να βρεθεί στο Final Four και φέτος. Και ακόμα και να το κατακτήσει, ας πω εγώ. Γιατί όταν πας στο Final Four, να μιλάμε για ένα μάτς μετά που κρίνονται πράγματα. Και έχεις όλα αυτά τα δεδομένα πριν από αυτά τα μάτς, δεν γίνεται να μην το πληρώσεις. Είναι κρίμα,
με βάση τη σημερινή του εικόνα, γιατί σήμερα πραγματικά διάβασε πολύ καλά την ΑΕΚ. Ήταν καλύτερος, εγώ θα πω, από την ΑΕΚ. Ήταν πάντων λιγότερο χειρότερος, το πω έτσι. Αλλά δεν μπορούσε να έχει ένα ξέσπασμα, ένα λίγο κάποιες ποιοτικές στιγμές από Χάζερ και τον Γκος, για να πάρει τη διαφορά με 10, 12, 15 πόντους και να περάσει την επόμενη φάση αυτός και να πάει να παίξει με την Μπάμπερ. Και χάσαμε και ταξιδάρα στη Γερμανία, εγώ εδώ, γιατί η Βαμβέργη είναι μια καταπληκτική πόλη. Ψοφούζες να κάνεις ταξίδι, φλαράκι μου, σε καταλαβαίνω. Αξιολογικό είναι. Η Βαμβέργη είναι πανέμορφη πόλη. Δεν νομίζω να βρεθεί κάποιος στη Βαμβέργη ποτέ για να κάνει τουρισμό, ας πούμε. Δηλαδή, αν με ρωτάς προσωπικά, αν δεν υπήρχε η Μπάμπερ, δεν θα είχα τσεκάρει πως είναι η πόλη. Είναι μια πόλη καταπληκτική. Τέλος πάντων, θα πάει, θα ξαναπάει μάλλον η ΑΕΚ, γιατί έπαιξε και στους ομίλους μαζί. Υπάρχει και η επόμενη σεζόν Κομοσκοπίτη, όπου ο ΠΑΟΚ πιο ενισχυμένος από όλες τις απόψεις μπορεί να φτάσει πιο μακριά. Λέω, εγώ υποθέτω το θέμα τώρα. Ποια διοργάνωση? Στο Basketball Champions League. Λες εσύ. Πας Ευρωλίγκα? Ευρωλίγκα δεν μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Δεν νομίζω να μπορεί να πάει η ελληνική ομάδα. Θεωρείς δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ περίμενε, γιατί δεν μπορεί να βγάλει είδηση, μπορεί να μην κατέβει στο Basketball Champions League του χρόνου? Μπορεί να πάει στο EuroCup, ρε φίλε, αν έχει τις προϋποθέσεις. Εσύ, ρε φίλε, που είσαι μπασκετικός, εντάξει, EuroCup ήταν η μόδα των προηγούμενων ετών. Ποια είναι η διοργάνωση? Είναι η μόδα των προηγούμενων. Το EuroCup είναι πιο πάνω. Είναι η Ευρωλίγκα, το EuroCup και το Basketball Champions League. Α, θεωρείτε δηλαδή πιο ανταγωνιστική διοργάνωση και πιο ποιοτική από το. Το επίπεδο του είναι, το αγωνιστικό επίπεδο είναι πιο υψηλό. Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Ομάδα με 800.000 μπάτζετ στο EuroCup δεν περνάει στο 16. 2-1 Λιόν. Ξαναμπαίνει στο μάτς. Ναι. Ομάδα με 1,5-2 εκατομμύρια στο EuroCup. Απλά καλές επιλογές μπορεί, ναι, να διεκδικήσει. Απλά πράγματα. Εγώ θυμάμαι, ρε παιδί μου, και με το και στα μάτς που μου τα έλεγε και εσείς που μου τα λέγατε, όταν ήταν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο EuroCup, τα έσοδα είναι 0. Τώρα θα μου πεις είναι πολλά στο Basketball Champions League. Να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχω παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια για να ξέρω τι ακριβώς παίζει με τα έσοδα του EuroCup. Αλλά πιθανολογώ ότι εκεί κάπως έχει μονταριστεί η κατάσταση, γιατί υπάρχει μια ουσιαστικά ανταγωνίστρια διοργάνωση του EuroCup, γιατί το Champions League ανταγωνίστρια διοργάνωση του EuroCup είναι και όχι της Ευρωλίγκα, που κάτι δίνει. Έτσι, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, ας πούμε, από τη φετινή χρονιά του Champions League, ο ΠΑΟΚ νομίζω πήρε ή θα πάρει περίπου 120-130.000. Εντάξει, δεν είναι λίγα. Ναι. Δεν του λύνουν το πρόβλημα, προφανώς. Έτσι. Αλλά είναι ένα ποσό. Ίσα-ίσα, Ρενίκο, για να καλύψει τα έξοδά σου, ας πούμε. Γιατί μέχρι τότε, ναι, μέχρι το καλοκαίρι, έχουμε πάρα πολλά πράγματα, και για μένα από εδώ και πέρα για τον ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που δεν μπορεί, δεν συνεχίζει στο Champions League. Το θέμα τι γίνεται τώρα. Είναι τι γίνεται και το κίνδυνο στους παίχτες. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Το ζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πλέον με την κατάσταση να είναι όπως είναι και να, μετά το κύπελο να χάνεις και την Ευρώπη. Τι γίνεται? Είναι ερωτηματικό. Για μένα είναι ερωτηματικό το πώς θα καταφέρεις να δώσεις κίνητρο τη τετράδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μου φαίνεται, ρε παιδί μου, εμένα μου φαίνεται δύσκολο. Έτσι. Αλλά αυτό πρέπει να κάνεις. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Ναι. Να τα αφήσεις πίσω και να προχωρήσεις. Έτσι. Επαγγελματίες είναι. Οκ. Okay. Επαγγελματίες είναι. Λειτουργούν σαν επαγγελματίες οι περισσότεροι, ναι, μέσα στην ομάδα, αλλά δεν αμήγονται σαν επαγγελματίες. Έτσι. Εγώ, ρε παιδί μου, το λέω με τη λογική ότι βλέποντας την οικογένεια Σαββίδη λίγο να στηρίζω, τη χρονιά θα βγει ομαλά. Ναι, να στηρίξει κι άλλο, για να βγει ομαλά η χρονιά. Απλά θα ήταν πολύ μεγάλο το κίνητρο και το να περιμένεις κάτι αν έχεις καταφέρει, ας πούμε, να περάσεις την ΑΕ. Ναι. Αλλά με τα δεδομένα που αναλύσαμε πριν, δεν γινόταν ότι περάσει την ΑΕ. Και οι Αμερικανοί καλώς ή κακώς, οι περισσότεροι τουλάχιστον, η Ευρώπη είναι που τους ταΐζει όσον αφορά το κίνητρο και όχι τόσο οι εγχώριες υποχρεώσεις της ομάδας. Εκτός αν έχεις, ναι, okay, βλέψεις Ολυμπιακού ή Παναθηναϊκού. Εντάξει. Νομίζω. Okay, εντάξει. Είναι γενικότερα. Η Ευρώπη, ας πούμε, ότι είναι, μάλιστα, πιο μεγάλο το εύρος, τέλος πάντων, το νόμο που σε βλέπει, τέλος πάντων, τα νούμερα σου εκεί μπορεί να παίξουν. Ναι. Θα με δει κανένα μάτι, θα πάω λίγο πιο ψηλά. Ναι, αυτό, ρε παιδί μου. Οκ, okay, γιατί πολλοί Αμερικανοί που έχουν έρθει στην Ελλάδα έχουν βγάλει ψωμί γλυκό, να πούμε. Ο Τζέιμς, ας πούμε, που είχε έρθει για τον Κολοσσό, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Άρης Λικογιάννης, καλώς προγόντης. Ναι. Που τον έχει πιάσει ο Λικογιάννης, που τώρα είναι στην Αρμάνι πρώτο βιολί. Ναι, ναι. Και ναι. Πήγε και NBA. Και πήγε και NBA στους Suns και τα είχε πάει καλά, αλλά το φάγανε τα κυκλώματα.
Ναι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Θα δω από ποιο ήταν. Μπάσκε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Για να επιτρέψω. Το 1953 είναι 21 πίσω, 2,5 ευρώ το κάλυψε. Είναι. Εκτός πολύ. Εκεί είναι. Πολύ συχνάκι. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, συνάδελφε. Κάτι άλλο, φίλε, δεν έχουμε. Mm-hmm. Ναι, αυτή ήταν η εικόνα του ΠΑΟΚ. Σήμερα εδώ βλέπω λίγο που κάνει την προσπάθειά του. Μένει να περνάει, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί έχουμε λίγο ένα θέμα την προηγούμενη εβδομάδα με αυτό. Ναι, μένα ένα περνάει, συνάδελφε. Και στο άλλο. Και γενικότερα πήγε στο δεύτερο επίχρονο, δεν έχω εικόνα. Τι πολύ λίγο που λέει την Μπάγκερ, δεν πάρει η Μπάγκερ. Έχει χάσει ένα μαλλί Μπάγκερ λίγο πριν το εμίχρονο και αφού γίνει το 1-1. Αλλά δεν τη κάθισε. Εντάξει, έτσι πως... Το άλλο ποιο είναι, το άλλο είναι. Μπαρσελόνα Λιόν 2-1. Η Λιόν, αν βάλει γκολ, προκρίνεται. Ήταν 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Περίμενε λίγο ρε τώρα, γιατί με έχει συγκλονίσει. Μπαρσελόνα Λιόν ήταν 0-0 το πρώτο μάτς. Ναι, 0-0. Η Μπαρσελόνα προηγείται, ρε Νίκο, 2-1. Προηγήθηκε 2-0, μείωσε πριν λίγο η Λιόν σε 2-1. Άντε ρε φίλε, μπράβο. Και άμα βάλει ένα ακόμα γκολ η Λιόν που μείωσε με τον Τουσάρτ, προκρίνεται στην επόμενη φάση. Και αποκλεί τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Ναι. Μάλιστα. Okay. Ωραία. Καλώς. Αύριο θα είσαι εδώ. Θεού θέλω το σιγηρό επιτρέπεται. Ναι. Το σκυλί πρέπει να κοιμάται γιατί έχω πολύ ησυχία, εκτός αν είσαι κλειστή σε κανένα... Είμαστε γραφείο, φίλε. Είμαστε γραφείο. Θες φιλαράκι μου να έρθω να σε πάρω μετά. Όχι, φίλε μου. Όχι, τώρα θα γίνουν κάποια τηλέφωνα τα οποία θα διαρκέσουν αρκετή ώρα. Α, άμα πάντως αλλάξει κάτι... Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, και θες να πάμε να τσιμπήσουμε μια τίμια παντσέτα. Όχι, 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 πάνω στα γκρτικό. Πήκα να φτάμα χέρι. Ή απλά να σε πάω... Μέχρι το Πάσχα λίγο να συμμετεθούμε. 1-2 η Λίβερπουλ. 1-2 η Λίβερπουλ. Με κόρνερ βεβαίως με το Φαντάικ. Αντίο. Αντίο λοιπόν η Μπάγερ Μονάχου, αντίο και σας ένα Νίκο Μοσχοβίτη, τα λέμε αύριο. Γεια σας, καλό σας βράδυ. Γεια σας, καλό σας βράδυ. Λοιπόν, 1-2 η Λίβερπουλ, πανηγυρίζει ο Γιάννης Ζάτσης, έξω, μπροστά την κονσόλα. Λοιπόν, με τον Βέρτζιλ Φαντάικ. Εν τω μεταξύ τον δείχνει να λέει και κάτι πριν εκτέλεση του κόρνερ, με πολλή ένταση ότι, γιατί ήταν κομπίνα σίγουρα, ναι, ωραία, ωραία κεφαλιά Φαντάικ είναι, στο περάρα, όπως και να το κάνουμε, και τα 60 εκατομμύρια, 70 πόσο είχε δώσει η Λίβερπουλ για να τον πάρει, πιάνουν τόπο. Γκολάρα από κόρνερ, κεφαλιά Φαντάικ, ο Νόιερ, το άγαλμα του Γιάννη Πουλόπουλου, η Λίβερπουλ μπροστά στο σκορ 1-2 στην Αλιάνζ Αρίνα και νομίζω ότι κάποτε τελειώνουν όλα όσον αφορά την πρόκριση. Χαμογελάει ο Κλοπ που έχει βάλει δόντια καινούργια γιατί προηγούμενα ήταν για τα ανάθεμα. Λοιπόν, θέλει 2 γκολ η Μπάγερν τώρα για να προκριθεί. Πολύ δύσκολο έως απίθανο. Βέβαια έχουν δει πολλά τα μάτια μας τους επαναληπτικούς των 16 του Champions League με United, με Juventus και Sia. Άρα από τη στιγμή που υπάρχουν ακόμα 20 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις, ποτέ μιλες ποτέ, αν και τη Liverpool βλέπω πάλι να έχει την μπάλα και να είναι στην επίθεση. Γιατί οι άλλοι ψιλοδεστρίβουν η κατάστασή τους. Στο άλλο μάτς παραμένει το 2-1. Από ό,τι βλέπω, γκολ QPR εσωφαρίζει τη Ρόδραμ στη Championship. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, αφού θυμίσουμε ότι είναι η στοίχημα μαζί μας και το στοίχημα.gr, η κορυφαία στοιχηματική εφαρμογή online που κατεβαίνει εύκολα και απλά στο κινητό και το tablet σας. Με 2 λεπτά υπόθεση το πολύ. Παίζεται επόμενο γκολ Bayern, αν το βάλει. Και πατάμε, παίζεται επόμενο γκολ Liverpool και να το βάλει παταμείο όλα αυτά στην στοίχημα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Λοιπόν, 107,4 μπαλαντέρ. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της απόψινής εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος προς το μικρόφωνο. Μόνος, σόλο καριέρα για τελευταία φορά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων του συναδέλφου. Καθώς ο Πάκο αποκλείστηκε από τον Basketball Champions League και θα πάψει να απουσιάζει μεσοβόμαδα λόγω μπάσκετ. Μπορεί να βρει κάποιο άλλο λόγο βέβαια. Και αν είναι σοβαρός, εννοείται πως θα το σεβαστούμε. Σε παιχνίδι του Champions League παραμένει το 1-2 στην Allianz Arena Bayern Μονάχου Liverpool. Στο Camp Nou Barcelona Lyon 2-1. Νομίζω Γιάννη Ζάτη του μπορεί να το γυρίσουμε εκεί. Γιατί εδώ πέρα η ομάδα σου έχει περάσει. Ναι, πανηγύριζε. Θα αποκλειστεί μετά. Σε θέλω στου 8. Μάστρι, γυρνάτε Liverpool. Με ο Λεγκούνα θα σε κάνω τέτοιο. Πώς λέει και ο Τσουκαλάς, ή κανένας σου ρωτήρι. Βάλε το άλλο, γιατί η Λιόν άμα βάλει γκολ, περνάει στην επόμενη φάση. Και από ό,τι μαθαίνω από ένα πολύ καλό μου φίλο που παρακολουθεί το μάτς, τα πάει και πάρα πολύ καλά. Ο γαλλικός σύλλογος,
Γύρνα το. Ναι, κάνε την τράμπα. Τι να δούμε, Ρεζάτη, τελειωμένο παιχνίδι. Εντάξει, πανηγύρισε, φώναξε, έκανε. Οκ. Άμα μπει γκολ, θα το γυρίσουμε για να προλάβουμε το replay. Εντάξει, φαγωθήκατε όλοι εδώ πέρα, λιβροπουλίστα, έχετε μαζευτεί στο Λίμπερο. Τι κατάσταση είναι αυτή. Μόνο εγώ με τον Μουρελί και τον Ασλαμά κρατάμε τα μπόσικα εδώ πέρα. Για τη μεγάλη Manchester United. Λοιπόν, αλλαγή για την Λιόν. Ο Κομέτ πέρασε στο παιχνίδι. Θετικό είναι αυτό, νομίζω. Στο 78-2-1 στο Camp Nou. Αν η Λιόν σκοράρει, παίρνει και σκορ πρόκριση αυτόματα στα προημιτελικά του Champions League κόντρα στην Μπαρτσελώνα, που τώρα είναι στην επίθεση. Μπαρτσελώνα μέσα στην περιοχή επικίνδυνα. Ούρε, από 3-1. Βάλε το άλλο. Κάτσε να το δούμε, περίμενε. Και μόλις το βάλαμε, γιατί λέμε ότι θα είχε ενδιαφέρον. Η Μπαρτσελώνα κάνει το 3-1 live μπροστά στα μάτια μας. Με την άμυνα της Λιόν να κοιμάται. Νομίζω τον γκολ του έβαλε ο... Κάτσε να δούμε. Ο Μέση το έβαλε γι' αυτό, ναι. Με ωραία ατομική ενέργεια μέσα στην περιοχή. Τη βρίσκει ο τερματοφύλακας, του φεύγει και κυλάει αργά και βασανιστικά στα δίχτυα του για το 3-1 της Μπαρτσελώνα με το δεύτερο γκολ του Μέση στο αποψινό μάτς. Ναι, 4-3, εντάξει, δεν υπήρχε ισορροπία στην άμυνα. Βγήκε και λίγο πιο, πιο ψηλά. Μια τρίπλα ο Μέση, δεύτερη τρίπλα ο Μέση. Το ξαπλώνει τον αμυντικό, αδειάζει δύο. Με το δεξί πλασέ τη βρίσκει ο τερματάς που το ψιλοπνίγει, γιατί η μπάλα του φεύγει και κυλάει αργά μέσα στα δίχτυα. Τραγικό. Αλλά Λιονέλ Μέση 3-1. Μπαρτσελόνα Λιόν. Τελειώνει και στο Καμπ Νου η υπόθεση πρόκριση. Με την Μπαρτσελόνα να εξασφαλίσει και αυτήν την εισιτήριο για τους 8. Το εισιτήριο αυτό το εξασφαλίσει και η Λίβερπουλ, εκτός αν αυτοκτονήσει απέναντι στην Μπάγερ Μονάχου. Παραμένει το 1-2 εκεί. Ενώ βλέπω τι έγινε για τη Λίβερπουλ. Κι άλλο. Κάτι βγάζει. Για βάλε. Μεγάλη ευκαιρία βλέπω εδώ πέρα που βγάζει. Γκολ 1-3 η Λίβερπουλ. Βάλ το Γιάννη. Βάλ το Γιάννη. Λοιπόν, διαστάσεις τριάμβου. Με στο Μόναχο. Τέλος εποχής θα πω εγώ για την Μπάγερ Μονάχου. Ακόμα μια ομάδα που φαίνεται να έχει κάνει τον κύκλο της και χρειάζεται λίγο μια νεοσούλα. Είναι η αλήθεια. Έχει κάνει βέβαια κάποιες μεταγραφές. Πάλι με τον Σάντιο Μάνε. Να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και τρίτο για την ομάδα του Γιούργεν Κλοπ από τη σέντρα του Μοχάμεντ Σαλάχ. Ωραία με το εξωτερικό. Δεύτερο δοκάρι. Ο Χούμελς ποτέ. Ο Μανέ δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά. Γκολ. Πανηγυρίζει ο Κλοπ. Μπάγερ Μονάχου, Λίβερπουλ 1-3. Άρα έχουμε Τότεναμ, Άγιαξ, Manchester United, Μπαρτσελώνα, Λίβερπουλ. Θέλουμε άλλες τρεις. Γιουβέντους 6, Manchester City 7 και μας λείπει μία. Κάτσε, Ρεζάτσι. Ρεζάτσι. Άντε, ρε Γιάννη. Άντε, ρε Γιάννη. Τι κάνεις, δηλαδή. Τα πρέπει να πω τώρα σε έτσι σου, έφα. Τα Ρεζάτσι. Γκόλι Μπαρτσελώνα 4-1. Μην το βάλεις, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε να το δούμε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε ποιο είναι. Γιατί το puzzle έχει συμπληρωθεί, έτσι. Ο UEFA Champions League. Λοιπόν, ναι. Τι. Η Πόρτο, μπράβο, αυτή μας έλειπε για να συμπληρώσουμε το puzzle. Η Πόρτο του Σερίτσο Κοσέσα, άρα έχουμε και λέμε. Τότεναμ, Manchester United, Manchester City, Liverpool. Τέσσερις αγγλικές ομάδες συνεχίζουν στην διοργάνωση. Μπαρτσελώνα η πέμπτη, Πόρτο η έκτη, Άγιαξ η έβδομη. Και ποια με διαφεύγει πάλι, Ρεζάτσι. Ωι, τη βάλαμε τη Liverpool, σταμάτα πανηγύρισμα και με τη Liverpool. Κάτσε ρε φίλε, θα το πάμε ξανά από την αρχή. Θα μας κόψουν αύριο στο production με αυτά που κάνουμε. Λοιπόν, Manchester United, Liverpool, City, Tottenham. Τέσσερις αγγλικές, φύγανε, τελειώσαμε. Okay. Η Μπαρτσελόνα είναι η πέμπτη, ο Άγιαξ είναι η έκτη, η Πόρτο είναι η έβδομη και η Γιούβε είναι η όγδοη. Ωραία, τις βγάλαμε. Τελειώσαμε, γίναμε. Αυτές είναι οι 8 ομάδες που θα κληρωθούν για την προημιτελική φάση του Champions League. Νομίζω την Παρασκευή είναι η κλήρωση. Αύριο θα γίνουν και επαναληπτικοί για το Europa League, τον αγώνο της προηγούμενης
εβδομάδα. Πάντως με τέσσερις αγγλικές, δηλαδή το 50% των ομάδων που είναι σε προμητελικά, το Champions League είναι από την Αγγλία. Το αγγλικό ποδόσφαιρο επιστρέφει, όπως φαίνεται. Και άμα συνεχίσουν έτσι, αυξάνει πολύ αυξημένες πιθανότητες να το πάρει και η αγγλική ομάδα το Champions League μετά από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω. Γιατί τα τελευταία μονοπολούν οι ισπανικές, Real και Barcelona. Λοιπόν, για κάτσε. All Stars, Goal Scored, Assist, Yellow Cards. Λοιπόν, All Winners. Περίμενε. Real Madrid, ναι, δεν θέλουμε ρε φίλε τι τέτοια. Σεζόν θέλουμε, σεζόν. Σεζόν θέλουμε. Season. Εδώ είμαστε. Εδώ θα γίνει δουλειά. Λοιπόν, τελευταία αγγλική ομάδα που τον πήρε ήταν η United το 2008. Mm-hmm. Όχι, ψέματα. 17, 16, 15, 9, 10, 8, 9. Mm-hmm. Ωραία. Ναι, η τελευταία ήταν η United που τον πήρε. Η Chelsea. Το site της UEFA είναι για τα πανηγύρια, ρε φίλε. 2010, ωραία, ναι. 2010, ναι, ωραία, ναι, Μπαρτσελώνα, Ρεάλ, Μπάγκερν το πήρε το 13, η Τσέλσι ήταν τελευταία αγγλική ομάδα του τουρκ, σεζόν 11-12, καλά θυμόμουν. Λοιπόν, και οι Άγγλοι αυξάνουν τις πιθανότητές τους για να πάρουν ακόμα ένα Champions League. Τώρα ποια ομάδα από τις 4 θα είναι, θα φανεί γενικότερα. Λοιπόν, δεν βλέπω να έχουμε κάποιο μήνυμα, είπαμε... Το Bayer Liverpool είναι 1-3. Το Barcelona Lyon είναι στο 4-1 όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Εδώ σε λίγο το χαλί. Στο μπάσκετ ο Προμηθέας αποκλείστηκε από την Τενερίφη. Δεν κατάφερε μετά την νίκη του με 12 πόντους στην Πάτρα να πάρει την πρόκριση στην Ισπανία. Έχασε με 79-57, με 22 πόντους δηλαδή στο κεφάλι. Και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης στο Basketball Champions League, όπου μοναδική ελληνική εκπρόσωπος είναι η τροπεούχος ΑΕΚ, έτσι να τα λέμε αυτά, μην τα ξεχνάμε, που έχει πάρει και το διπυρωτικό πρόσφατα και βαδίζει ολοταχώς για το Final Four. Πάντως ο Προμηθέας για πρώτη χρονιά μια χαρά τα πήγε. Το μεταξύ γίνεται χαμός στις τάξεις του Ολυμπιακού με μόραλι και κόκαλι και άλλο. Απλά πανηγυρίζει που βλέπει. Α, έχουμε το Ζάτσι. Κερδίζει πλάγιο Λίβερπουλ. Πανηγυρίζει ο Ζάτσι. Έξω, λες και βάλαμε. Λες και βάλαμε. Βάλανε. Τέταρτο γκολ. Και γίνεται χαμός με μόραλι και κόκαλι. Πέτρο κόκαλι. Διότι ο Πέτρος Κόκαλης θα κατέβει υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που δεν άρεσε φυσικά στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Πέμπτο γκολ η Μπαρτσελώνα. Και εμείς βλέπαμε το άλλο ρε τόση ώρα. Εκεί πέρα γίνεται πάρτι να πούμε. Πέμπτο γκολ η Μπαρτσελώνα, 5-1. Θριαμβευτικά στους 8. Εντάξει, okay, η Λιόν το πάλεψε, ρίσκαρε. Έφαγε το τάλιρο. Πλησίασε λίγο κοντά στο όνειρο. Πάλι στην κόντρα η Μπαρτσελώνα. Λογικό, η Λιόν ανοίχτηκε πάρα πολύ. 3 με 4 βγήκανε. Η μπάλα στον άξονα στα αριστερά για τον Ντεμπελέ, αν βλέπω καλά. Στο replay. Πλασαδάκι ωραίο στην κίνηση, πάρτο. Από τον Μέση. Η πάσα στον Ντεμπελέ. Με το δεξί που δεν είναι και το καλό του κιόλας. Ωραίο γκολ η Μπαρτσελώνα. 5-1 την Λιόν. Τέτοια γκολ εδώ πέρα δεν βλέπουμε. Που είναι τόσο απλά, φαντάζομαι για αυτούς τόσο απλά εκεί πέρα, αλλά για μας δεν είναι τόσο απλά. Ο κύριος Πέτρος Κόκαλης, ο οποίος παραιτήθηκε από την παράταξη Πειραιά νικητή. Μετά τα όσα συνέβησαν με τον Γιάννη Μόραλη. Ναι. Σήμερα το πρωί λοιπόν ξεκίνησε όλη αυτή η κατάσταση και άνοιξε το μέτωπο ανάμεσα στους δύο άνδρες. Με τον Γιάννη Μόραλη να ζητάει από τον Πέτρο Κόκαλη να παραιτηθεί σε περίπτωση που κατέβει σε ευρωεκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και υπέβαλε την παραίτησή του και υπάρχει και απάντηση του Γιάννη Μόραλη σε μια τοποθέτηση μακροσκελή, την οποία να σου πω αλήθεια δεν έχω διάθεση να διαβάσω. Και υπάρχει λοιπόν απάντηση του Δημάρχου Πειραιά λίγες ώρες μετά την υποθέτηση του Πέτρου Κόκαλη.
Ναι, ναι, ναι. Να αποφασίσει αν θα του αφαιρέσει αρμοδιότητες που του έχουν αναδειθεί. Ο γιος του εμβληματικού πρόεδρου του Ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, Σουκρατικό, καλή ξεκαθάριση, δεν θα είναι ξανά υποψήφιος με τον συνδυασμό Πειραιάς νικητής. Ο συνδυασμός τον έχει καλέσει να παρευθεί μετά τη δημοσιοποίηση της πρόθεσης του ΣΥΡΙΖΑ να τον εντάξει στα ευρωψηφοδέλτια του. Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης Μόραλης ήταν υπάλληλος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και προεδρία Κόκαλη. Μιλάμε τώρα δηλαδή για ανθρώπους που είχαν άριστες σχέσεις, φιλικότατες και ζήσανε μαλλί της γλιάς. Ζήσανε μαζί ένδοξες στιγμές με την ερυθρόλευκη φανέλα. Και από ό,τι διαβάζω πέρα, ο συνδυασμός τον έχει καλέσει να παραιτηθεί. Ναι, ναι, ναι. Με έκπληξη διαβάσαμε τη δήλωση του Πέτρου Κόκαλη. Ο Πειραιάς νικητής είναι μια παράταξη η οποία όλα αυτά τα χρόνια λειτουργεί συλλογικά και αποφάσεις λαμβάνονται μέσα από διαδικασίες με τη συμμετοχή όλων των εκλεγμένων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων. Έναν τρόπο λειτουργίας για τον οποίο ουδέποτε άλλωστε ξέφρασε οποιαδήποτε ένσταση. Ο Πειραιάς νικητής δημιουργήθηκε πριν από 5 χρόνια, μοναδικός που μπορεί να υπηρετήσει το συμφέρον μόνο της πόλης του Πειραιά και των Πειραιωτών απέναντι σε οποιαδήποτε πολιτική η οποία το υπονομεύει. Είναι η ανάρτηση του Γιάννη Μόραλη, του Δημάρχου Πειραιά, και ένα ερυθρόλευκο στρατόπεδο με τούτα και με εκείνα είναι χωρισμένο στα δύο. Απ' τη μια οι υποστηρικτές του Πέτρου Κόκαλη και της οικογένειας Κόκαλη, απ' την άλλη ο Γιάννης Μόραλης και κατεπέκταση ο κύριος Μαρινάκης κουλουπού κουλουπού κουλουπού, και γίνεται ο κακός χαμός, γιατί ως γνωστόν οι σχέσεις του Ολυμπιακού με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι οι καλύτερες δυνατές, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει να τα έχει καλά με μια άλλη ομάδα της χώρας, εδώ που τα λέμε, με αποτέλεσμα να μην τα έχει τόσο καλά με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει καλές σχέσεις με άλλο κόμμα της χώρας επίσης, το οποίο οι δημοσκοπήσεις το δίνουν και οριακά φαβορί για να πάρει τις εκλογές, τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές που θα έχουμε μέσα στο 2019, και έτσι έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Τελικό στο Μόναχο, Μπάγερ Μονάχου, Λίβερπουλ 1-3, προκρίνεται η ομάδα του Γιούργεν Κλοπ στα προημιτελικά του Champions League. Παίζουμε καθυστερήσεις στο Camp Nou, είμαστε στο δεύτερο λεπτό, ολοκληρώνεται κιόλας από ό,τι βλέπω. Μόλις 2 λεπτά καθυστερήσεις αυτή τη φορά, 6 έδωσε το πρώτο μήχρονο, αλλά υπήρχε λόγος. Όλα έχουν τελειώσει βέβαια εκεί πέρα, η Λιόν έχει την μπάλα, η Μπαρτσελόνα κάνει άμυνα, δεν χρειάζεται άλλωστε να κάνει και κάτι άλλο έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Καθάρισε νωρίς. Βασικά τώρα προς το τέλος, εκμεταλλευόμενη και το γεγονός ότι η Λιόν ρίσκαρε, ανοίχτηκε, ανέβασε ψηλά τις γραμμές, άφησε και ένα πίσω. Κάτι τέτοια και να περιμένει ο Μέση με τον Ντεμπελέ. Και τελικό στην Βαρκελόνη. Μπαρτσελόνα Λιόν 5-1. Στους 8 και η ομάδα του Λιονέλ Μέση που ζουμάρει πάνω του η κάμερα του συνδρομητικού. Εντάξει. Και τι να κάνει η Λιόν από ένα σημείο και μετά. 5 τώρα θα πει ένας οπαδός Λιόν. 5 φάγαμε. Εντάξει, τι να κάνεις. Όχι να κάτσεις να σκάσεις. Να κάτσεις πίσω και για να το κρατήσεις εξωπρεπές, θα τα πας και το κυνηγάς. Άλλωστε η Λιόν μέχρι και το 70 νομίζω ήταν 2-1. Και ένα γκολ ήθελε για να πάρει αυτή η προβάδισμα πρόκληση. Αλλά ανοίχθηκε πολύ. Η Μπαρτσελόνα αυτό ήθελε. Τα εκμεταλλεύτηκε και έτσι πέρασε για αυτή στα προημιτελικά. Η μοναδική ισπανική ομάδα που είναι στα προημιτελικά του Champions League. Έχουμε μία ισπανική, 4 αγγλικές, μία ιταλική, μία πορτογαλική και μία ολλανδική. Υπάρχουν εκπρόσωποι από πολλές χώρες. Εντάξει, η Αγγλία είναι αυτή που ξεχωρίζει με 4 εκπρόσωποι. Μετά από πάρα πολλά χρόνια νομίζω η Αγγλία στην προημιτελική φάση του Champions League με τόσες ομάδες και ίσως δίνει και μια άνοδο του αγγλικού ποδοσφαίρου ξανά για τους λάτρες και όλα σχετικά τον Ασλαμά. Ο οποίος αύριο τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι μετά την πρόκληση της Λίβερπουλ. Θα τον ακούσουμε στην Τρόικα μετά τις 10. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, για απόψε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας, που ανεχτήκατε την λογοδιάρρεια που είχα λόγω και της απουσίας του καλού φίλου και συναδέλφου που θα είναι αύριο μαζί μας. Βέβαια, ευχαριστώ και τον Γιάννη τον Ζάτσι που δεν πανηγύριζε πίσω από το τζάμπι μας χωρίζει. Νομίζω ότι θα ήταν πιο καλή η συνεργασία μας και πιο ποιοτική θα έλεγα. Αλλά εντάξει, είναι Άρης ο Λίβερ που πανηγύριζε και αυτός, θα αποκλειστεί μετά. Να ησυχάσουμε. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, με τον τελευταίο μπαλαντέρ της εβδομάδας. Για την ώρα ακολουθεί η ζούγκλα του Γεώργιου Ζαγόρα με Willy, καθηγητή, Παύλο, 879, 791, 524... Και εσύ από τις 12 μέχρι και όσο πάει εδώ στην παρέα του Λίμπερο. Τα λέμε και πάλι αύριο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.